Το ΚΚΕ χαιρετίζει και από το βήμα της Βουλής τις κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών γονέων μαθητών που αντιστέκονται στο καθεστώς των συγχωνεύσεων τμήματων, της αρδελοποίησης των μαθητών μέσα σε αίθουσες κλουβιά, της τρομοκρατίας και ποινικοποίησης αγωνιστικών διεργασιών μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Βρισκόμαστε στο πλευρό τους, δίνοντας αγωνιστικό παρόν έξω από τις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες διευθύνσεις και τους δήμους όλης της χώρας, για να πέσουν στο κενό τα σχέδια της κυβέρνησης για την υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Για να ανατραπούν στους δρόμους του αγώνα τα μέτρα που αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες ανάγκες ως κόστος για το κράτος και το κεφάλαιο, που φτωχαίνουν το σχολείο τόσο σε γνώσεις όσο και σε πόρους, που θεωρούν κανονικότητα καθηγητής και δάσκαλος να δαπαδούν σχεδόν όλο το μισθό τους στις μετακινήσεις και τα ενίκια, τους γονείς πνιγμένους μέσα στο άγχος να βγει ο μήνας και τα έξοδα της καθημερινότητας, και τους μαθητές με μηδενικό ελεύθερο χρόνο να κάνουν αγώνα δρόμου από το σπίτι στο σχολείο και στο φροντιστήριο μέσα σε ένα ψυχοφθόρο και πανάκριβο σχολείο με εξετάσεις, τράπεζα θεμάτων, κενά και ελλείψεις. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βουτυγμένη μέχρι τα μπούνια στη χωάνη του πολέμου, με την ανοχή όλων των κομμάτων πλην ΚΚΕ, έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατηγείο, δίνοντας γη και ύδωρο στην Ευρωατλαντική Συμμαχία, έχοντας ενεργό ρόλο στις υπερρεαλιστικές επεμβάσεις, βάζοντας το λαό μας σε επικίνδυνες περιπέτειες και την πατρίδα μας στόχο αντιπίνων. Ενώ η έκθεση Ντράγκη πρόσφατα προμηνύει νέα δεινά για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας ότι ο κίνδυνος μιας γενικευμένης πολεμικής ανάφλεξης είναι πιο ορατός από ποτέ. Η μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας σε πολεμική γίνεται με καταιγιστικούς ρυθμούς, εκβιάζοντας το λαό να αποδεχτεί νέες αιματηρές θυσίες για να ανταποκριθεί το κεφάλαιο στις προκλήσεις από την όξυση των ανταγωνισμών σε παγκόσμια κλίμακα. Η έκθεση Ντράγκη βάζει πλώρη για τη μετατροπή της οικονομίας στον χώρο της Ευρωζώνης σε πολεμική οικονομία, προτείνοντας ένα νέο σχέδιο Marshall που θα χρηματοδοτεί την ευρωπαϊκή οικονομία με επιπλέον 800 δισεκατομμύρια κατ' έτος. Χρήματα που δεν θα τα πληρώσει κανένας άλλος παρά οι λαοί, με φόρους, περικοπές κρατικών δαπανών, ακόμα και για στοιχειώδεις ανάγκες, αλλά και με νέα κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Επιβεβαιώνονται οι προειδοποιήσεις που έκανε το κόμμα μας ότι το ευρωπαϊκό υπεριαλιστικό οικοδόμημα μόνο χειρότερο μπορεί να γίνει σήμερα για τους λαούς, ενώ τώρα τους οδηγεί και σε μια νέα πολεμική σύραξη για τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς των μονοπωλίων. Από την άλλη πλευρά, ο λαός μας δοκιμάζει καθημερινά την αστάθεια στην ίδια του τη ζωή μέσα από την απογείωση της εκμετάλλευσης και των μέτρων στήριξης του κεφαλαίου. Η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει και τα κέρδη των μονοπωλίων να ρουφάνε το λαϊκό εισόδημα. Ακρίβεια που δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά αποτελεί την άλλη όψη της στήριξης με ζεστό χρήμα στο κεφάλαιο και τις πολυεθνικές. Της πολιτικής δηλαδή, που συναντιούνται η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι συνοδοιπόροι τους στο έγκλημα σε βάρος του λαού μας. Από το Χρηματιστήριο Ενέργειας και το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι την επίθεση στις συλλογικές συμβάσεις και τη συνδικαλιστική δράση για τη διεκδίκηση του μεροκάματου. Έτσι σήμερα οι λαϊκές οικογένειες, αντί να ετοιμάζονται με ενθουσιασμό για τη νέα σχολική χρονιά, αντικρίζουν με δέος τις νέες δυσκολίες στο ίδιο πάντα Γολγοθά, για να ταΐζεται το τέρας της ακρίβειας και της εξοικονόμησης δια των συγχωνεύσεων και των περικοπών. Ο λαός μας έρχεται αντιμέτωπος με τις φυσικές καταστροφές και θα κάθε λογής ακραία και μη φαινόμενα που απειλούν τη ζωή και την περιουσία του. Από τις φωτιές μέχρι τις πλημμύρες, από τα εγκλήματα όπως το παγασιτικό μέχρι τη λειψιδρία. Έρχεται αντιμέτωπος με τα αποτελέσματα της άναρχης καπιταλιστικής ανάπτυξης, στηβαγμένος σε κυκλοφοριακά κομφούζια να του κατατρώνε τον ελεύθερο χρόνο, με ένα περιβάλλον ποτισμένο με το δηλητήριο της καπιταλιστικής κερδοφορίας, με τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος να ελοχεύει κάθε μέρα και ώρα στις βιομηχανικές ζώνες, χωρίς μέτρα πρόληψης, προστασίας και διαφυγής. Με τους κατοίκους πλησίων των χωματερών να ζουν δίπλα και μέσα στον καρκίνο, τις καρδιοπάθειες και το θάνατο. Όλα αυτά αποτελούν όψεις του ίδιου καπιταλιστικού τέρατος, των λειψών υποδομών, ρημαδιό και της εμπαρευματοποίησης, της διαχείρισης, της λογικής κόστος ωφέλους για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων. Μια κατάσταση που η ίδια η πείρα του λαού δείχνει πως δεν γνωρίζει διαλύματα από κυβέρνηση σε κυβέρνηση.
Αντίθετα, όσο περνούν τα χρόνια, τόσο γίνεται και πιο απειλητική, αφού όλο και πιο αδιφάγο γίνεται το κεφάλαιο στο κυνήγι του κέρδους. Όλο πιο εχθρικό γίνεται το κράτος που το προστατεύει. Όλο και πιο αμήλικτα γίνονται και τα κόμματα που το υπηρετούν. Σήμερα, μάλιστα, η κυβέρνηση βαφτίζει κοινωνική πολιτική το ανακάτεμα της τράπουλας των επιδομάτων που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το ξαναμοίρασμα των ψίχουλων που παίρνουν οι πιο φτωχοί, γιατί στο τέλος της ημέρας, όταν ξυρίζουν το γαμπρό, θα αποκαλυφθούν οι νέες περικοπές ακόμα και στα ελάχιστα κονδύλια που προβλέπει ο προϋπολογισμός. Αντί για καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις, οι εργαζόμενοι βλέπουν το μέσο μισθό να είναι κατά 15% μειωμένος σε σχέση με το 2011. Την ίδια ώρα που η ακρίβεια σπάει κόκαλα και η κερδοφορία των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων έχει αυξηθεί κατά 24% από το 2007 έως σήμερα. Αντί για κατάργηση του ΦΠΑ και των άλλων δυσβάστακτων φόρων στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως τα τρόφιμα και την ενέργεια, η κυβέρνηση επιλέγει τη μείωση των φόρων και των εισφορών, που θα ωφελήσει μόνο τη μεγάλη εργοδοσία, που ζητάει πιο φτηνή εργατική δύναμη. Την ίδια στιγμή, τα φορολογικά έσοδα, τα οποία πληρώνει κατά 95% ο λαός μας, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, μικροί αυτοαπασχολούμενοι και βιοπαλαιστές αγρότες, με τους έμεσους και άμεσους φόρους, έχουν εκτιναχθεί κατά 25 δισεκατομμύρια τη διετία 22-23 σε σχέση με τα έτη 2007-2008. Αντί για την κάλυψη των πιεστικών λαϊκών αναγκών στην υγεία, στην παιδεία, την πρόνοια και αλλού, οι κρατικές δαπάνες μειώθηκαν κατά μισό δισεκατομμύριο το πρώτο εφτάμηνο του 2024 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Την ώρα που το ΕΣΥ καταραίει από τις ελλείψεις, η κυβέρνηση πρώτα στέλνει το φόρο και μετά το ασθενοφόρο στο λαό μας. Τη στιγμή που συγχωνεύονται πάνω από 1.000 τμήματα με την ανακαίνισή τους να επαφίεται στη γενεοδορία των διάφορων χορηγών, πάντα βέβαια με ανταλλάγματα, γεμίσαμε διαδραστικούς πίνακες σε αίθουσες δίχως κλιματισμό, σε σχολιά δίχως υποδομές, με τεράστια κενά και ελλείψεις. Αντί για προγράμματα εξασφάλισης της εργατικής, λαϊκής και φοιτητικής στέγης, η κυβέρνηση προωθεί δοκιμασμένα προγράμματα για ελάχιστους που θα πληρωθούν ξανά από τις τσέπες του λαού μας, ενώ είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των τραπεζών και των κατασκευαστικών ομίλων. Αντί για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας με έμφαση στην πρόληψη, η κυβέρνηση αξιοποιεί τις καταστροφές που ίδια προκάλεσε με την πολιτική της ως ευκαιρία για νέες business. Ενώ προωθεί στο όνομα της ατομικής ευθύνης τη γενίκευση της υποχρεωτικής ασφάλισης των ακινήτων. Η κρατική ευθύνη την ίδια ώρα δεν μπορεί να ανακόψει μια πυρκαγιά πριν φτάσει στον αστικό ιστό της πρωτεύουσας. Όλα τα παραπάνω δεν είναι θέμα ανικανότητας, αλλά συνειδητών πολιτικών ταξικών επιλογών που θυσιάζουν τις ανάγκες του λαού μας στο βωμό των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αντιλαϊκών προαπροαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης. Έτσι, υπερκαλύπτονται οι στόκοι με τα ματωμένα πλεονάσματα που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα άλλα κόμματα που δεν αμφισβητούν σε τίποτα τις επιλογές του συστήματος. Έτσι λοιπόν, και ο μετασχηματισμός του Χαρατσιού σε ψηφιακό τέλος συναλλαγής είναι έργο που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Σε αυτά τα πλαίσια, κατατίθεται προς συζήτηση ένα νομοσχέδιο που εκτός από τη διαδικασία αλλαγής του ονόματος από χαρτόσημο σε τέλος ψηφιακών συναλλαγών, δεν έρχεται να δώσει λύση σε κανένα από τα προβλήματα που απασχολούν σήμερα τα λαϊκά νοικοκυριά. Σήμερα, που είναι έκδηλη η ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χαμηλή δίθεν απορροφητικότητα των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση ακονίζουν τα μαχαίρια για τους επόμενους γύρους της αντιλαϊκής επίθεσης. Έτσι, κάθε νομοσχέδιο, έτσι και αυτό, με το σινιάλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανοχή των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου, δίνει πράσινο φως σε νέα προαπαιτούμενα που περιλαμβάνουν την επιτάχυση των δικαστικών αποφάσεων για τις υποθέσεις των επιχειρηματικών ομίλων, τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης με νέες αυξήσεις σε εκατοντάδες φάρμακα, την απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας για το κεφάλαιο και το τσάκισμα των μικρών αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και φυσικά τις business στην ενέργεια, που οδηγούν τις τιμές του ρεύματος να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το νομοσχέδιο το λέει ξεκάθαρα.
Μέσω αυτού θα εξασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπάρχει νομική ασφάλεια και πρόσφορο έδαφος για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις των ομίλων. Όλα λοιπόν κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου, των φανς και των πολυεθνικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ διατηρεί το χαράτσι του χαρτοσύμου σε καθημερινές συναλλαγές των οικοκυριών, το καταργεί στις συμβάσεις χρηση-δανεισμού μεταξύ επενδυτικών ομίλων και επιχειρήσεων. Ενώ οι μεγάλοι όμιλοι απολαμβάνουν φορολογική ασυλία, ζεστό κρατικό χρήμα και προνομιακό επενδυτικό περιβάλλον, την ίδια στιγμή τους αναγνωρίζεται τη δυνατότητα να εκπίπτουν από τα κέρδη τους δωρεές προς το δημόσιο. Λες και τα κέρδη τους δεν προέρχονται από την εκμετάλλευση, το αίμα και τις ζωές των εργαζομένων. Λες και οι επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και φοροελαφρύνσεις δεν είναι αποκλειστικό τους προνόμιο. Λες και το δημόσιο χρήμα δεν ρέει ανεξέλεκτο με όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις στα ταμεία τους. Ενώ ο λαός στενάζει πληρώνοντας εδώ και 15 περίπου χρόνια τα χαράτσια και τον έμφυα, με τους μικρούς ιδιοκτήτες να φορολογούνται ακόμα και όταν παραχωρούν δωρεάν στα παιδιά τους μια κατοικία. Με το σημερινό νομοσχέδιο απαλλάσσεται από τον έμφυα και το τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ακινήτων που παραχωρούν δωρεάν οι πρεσβείες αλλά και ξένα κράτη σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικά, που κανείς δεν γνωρίζει τι δρόμοι ανοίγονται στο όνομα του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τους για περαιτέρω κερδοφορία και εκμετάλλευση. Και εννοείται, επιβάλλεται η κυβέρνηση να διευκρινίσει τι εννοεί με το πρόστιμο περί μη δήλωσης POS. Από ποιους, από τους χρήστες ή τους παρόχους. Για να μην τολμήσετε να το βάλετε και αυτό σαν άλλη μια υποχρέωση στους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες που πνίγονται, που στενάζουν βουτυγμένοι μέσα στο ψηφιακό λαβύρινθο, το φοροκυνηγητό και τα πρόστιμα. Η κυβέρνηση, αφού τσάκισε το εισόδημα εκατοντάδων χιλιάδων αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών με το φορολογικό έκτρωμα που ψηφίστηκε πέρυσι, αφού οδήγησε χιλιάδες επιχειρήσεις σε λουκέτα και διακοπές, αφού έχει μετατρέψει σε ψηφιακά ζόμπι όλους τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, χάνοντας την υγεία, τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο τους, τώρα προσπαθεί να ορθώσει νέα εμπόδια στη δράση των σωματείων τους, με την προκλητική διάταξη καθιέρωσης ψηφιακού τέλους συναλλαγών. Έναν έμεσο φόρο στις συνδρομές των επαγγελματικών ενώσεων, συλλόγων και σωματείων. Το χαράτσι αυτό για συμμετοχή στη συνδικαλιστική δράση είναι μια αντιδραστική προσπάθεια οικονομικού στραγγαλισμού σωματείων και ενώσεων, γιατί επιβαρύνει οικονομικά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και γιατί υπάρχει ο κίνδυνος για μεγάλα πρόστιμα σε περιπτώσεις που δεν αποδοθεί στις αυστηρές προθεσμίες. Ταυτόχρονα πρόκειται για μια ακόμη γραφειοκρατία, για μια ακόμη γραφειοκρατική παγίδα, αφού οι βαριές διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται θα λειτουργούν τελικά ανασχετικά στην ίδια την ανάπτυξη της συλλογικής δράσης των μελών τους. Είναι ένα μέτρο που οδηγεί και ανοίγει επικίνδυνους δρόμους να γενικευτούν τέτοιες ενέργειες σε όλους τους φορείς του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Εντάσσεται σε μια συνολική κατεύθυνση να χτυπηθεί το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα των επαγγελματιών και η συλλογική τους δράση, και γι' αυτό απαιτούμε να αποσυρθεί εδώ και τώρα. Το νομοσχέδιο για μία ακόμη φορά δίνει κίνητρα στη ρουφιανιά και τον καταδοτισμό, κάνοντας ένα βήμα ακόμη στην προσπάθεια να στρέψει το ένα κομμάτι του λαού μας απέναντι στο άλλο, αποκρύβοντας τον πραγματικό ένεχο για τα δεινά του, που δεν είναι άλλο από τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης, την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο που γεννάει φτώχεια, πολέμους και δυστυχία. Άλλο ένα οικονομικό τρίκ του νομοσχεδίου αποτελεί η δίθεν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των πετρέλαιων στους αγρότες. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι να δώσει ένα μέρος αυτού, και μάλιστα με τρομερή καθυστέρηση, κάτω από την πίεση των μεγάλων αγροτικών κινητοποιήσεων που έγιναν φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Αν αναλογιστεί κανείς ότι 180 εκατομμύρια ήταν το ποσό που επιστρέφονταν πίσω πριν το κόψιμο με το τρίτο μνημόνιο του 2015 του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και με τιμή πετρελαίου στο 1 ευρώ, σήμερα με το πετρέλαιο στο 1,60 η επιστροφή των 100 εκατομμυρίων μοιάζει σταγόνα στον ωκεανό. Τη στιγμή μάλιστα που εφοπλιστές, αεροπορικές εταιρείες και βιομήχανοι έχουν πλήρως αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αντλία. Επιβάλλεται λοιπόν να ικανοποιηθεί το αίτημα των αγροτών για πλήρως αφορολόγητο πετρέλαιο στη Μάνικα. Για όλα αυτά και τα περισσότερα που η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει στο παιχνίδι του προσανατολισμού της κοινής γνώμης, το ΚΚΕ καταψηφίζει το νομοσχέδιό σας.
Σήμερα οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι μικροί αυτοαποσχολούμενοι, οι βιοπαλαιστές αγρότες δεν πρέπει να έχουν καμία αυταπάτη για τις επιλογές της κυβέρνησης, για το ρόλο των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου, για τους σύγχρονους πολιτικούς μεσίες που καλλιεργούν κλίμα αναμονής και επανάπαυσης εντός των καπιταλιστικών τυχών. Ο λαός σήμερα χρειάζεται να βγει στο προσκήνιο με ισχυρό ΚΚΕ να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής του σημερινού κράτους για να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία στη βάση της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών ανταγών του 21ου αιώνα με το λαό πραγματικό νοικοκύρη στο βιός του για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.